Είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις στο μέτωπο των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια τρίλεπτη αναφορά για να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπήρχε ένα σχέδιο που ξεκίνησε από την περίοδο του ΟΖΑΛ, κοινό σχέδιο, Αμερικανοτουρκικό, το σχέδιο του λεγόμενου μετριοπαθούς Ισλάμ. Με βάση λοιπόν αυτό το σχέδιο, Τουρκία και ΗΠΑ είχαν αναλάβει να εκπαιδεύσουν πολίτες από μουσουλμανικές κοινότητες και χώρες από την Αδριατική μέχρι το Συνικό τείχος, να τους εκπαιδεύσουν με αυτό το μετριοπαθές Ισλάμ, τουρκοβαρές μετριοπαθές Ισλάμ, και με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν να αποτρέψουν άλλες διεισδύσεις ριζοσπαστικού Ισλάμ σε αυτές τις περιοχές, και αφετέρου μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν τις δικές τους επιρροές και να αποδυναμώσουν τη δυνατότητα επιρροής της Ρωσίας σε όλες αυτές τις περιοχές. Και μιλάμε για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, όπου υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα και όχι τουρκική, να το υπογραμμίσουμε, και όχι τουρκική. Μιλάμε για τις χώρες του Καυκάσου, τις κοινότητες και τις αυτόνομες δημοκρατίες ρωσικές του Καυκάσου, και φυσικά μιλάμε για Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, Κυργυζία και Ταζικιστάν. Και φτάνουμε μέχρι τους Ουιγούρους που εκεί δεν είχαν. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκαν διάφορα σχολεία και γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια σε όλες αυτές τις περιοχές, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε ο Φετουλά Γκιουλέν. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είχε και ένα άλλο σκέλος στο εσωτερικό της Τουρκίας, ο οποίος άρχισε να κάνει πρώτα φροντιστήρια προετοιμασίας των μαθητών για τις ανώτατες, είτε για τα γυμνάσια λύκεια ή για τις ανώτατες σχολές, είτε και άλλες αυτόνομες εκπαιδευτικές μονάδες. Και πρέπει να πούμε ότι το επίπεδο όλων αυτών των σχολείων είναι υψηλό, πολύ υψηλό, υψηλότερο από τα ελληνικά σχολεία που έχουμε στην Αλβανία, από ό,τι μου λένε φίλοι μου διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί. Γιατί στην Αλβανία έχει αρκετά σχολεία ο Γκιουλέν. Αυτή λοιπόν η διαδικασία οδήγησε στο εξής. Ο Γκιουλέν, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν, σταδιακά άρχισε να διεισδύει στο τουρκικό κράτος και να φτάσουμε σε ένα σημείο να συνδιοικούν. Και όταν ο Ερντογάν άρχισε να, διώχνοντας τον Νταβούτογλου, ο οποίος θεωρείται ως προσκύμενος των Γκιουλέν, μάλιστα σε μια επίσκεψη έμεινε μια μισή ώρα μαζί του στην Αμερική. Όταν λοιπόν άρχισε ο Ερντογάν να προσπαθεί να αποδυναμώσει τον Γκιουλέν, δέχθηκε αντεπίθεση από τον Γκιουλέν και φτάσαμε στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2015, τότε που ακούσαμε στο τηλέφωνο τον Ερντογάν να λέει στο γιο του, αν έχω, τι λεφτά έχουμε, έχουμε αυτά που μου άφησες, 30 εκατομμύρια, θα έρθει ο θείος σου να τα πάρει, να τα κρύψει εκεί που ξέρει. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο, ο θάνατός σου η ζωή μου. Τελικώς αυτή η κόντρα οδήγησε στο πραξικόπημα. Γιατί το πραξικόπημα έγινε λίγες μέρες πριν γίνουν οι κρίσεις στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπου ο Ερντογάν είχε βάλει στόχο να κλαδέψει οτιδήποτε γκιουλενικό υπήρχε στο στρατό. Mm-hmm. Πήγαν λοιπόν οι γκιουλενικοί αξιωματικοί μαζί με τους κεμαλιστές να ανατρέψουν τον Ερντογάν και φτάσαμε στην κορύφωση της κρίσης. Τώρα λοιπόν ο Ερντογάν διαπιστώνει ότι το κράτος στην ουσία ακόμα και σήμερα, παρότι έκλεισε η Asia Bank που ήταν τράπεζα του Γκιουλέν, παρότι έκλεισε η Ζαμάν, έκλεισε το Σαμάν Γιολού, το τηλεοπτικό δορυφορικό κανάλι και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρόλα αυτά ο Ερντογάν διαπιστώνει κάθε μέρα που περνάει, χθες βρήκαν 30.000 καινούργια μέλη του Γκιουλέν, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβεί οτιδήποτε και να χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Γι' αυτό λοιπόν ο Ερντογάν ζητάει, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ιστορία μπορεί να τελειώσει μόνο εάν εκδοθεί ο Γκιουλέν από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία και αν ο Γκιουλέν φυλακιστεί. Δηλαδή αν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της Τουρκίας. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανθίστανται, η Τουρκία σύναλε πρώτα έναν παπά στη Σμύρνη, Αμερικανό πολίτη,
με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στη συνέχεια νομίζω έχει και κάποιους άλλους Αμερικανούς πολίτες. 12 συνολικά είναι οι ξένοι που έχουν συλληφθεί από την Τουρκία. Εκβιάζει με αυτές τις συλλήψεις η Τουρκία και ορισμένοι απειλούνται και με πολυετής καθήρξης. Η Τουρκία εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο τη Γερμανία, άλλες χώρες και τις ΗΠΑ προκειμένου μέσα από αυτές τις συλλήψεις. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν η πρόσφατη σύλληψη ενός υπαλλήλου Τούρκου πολίτη του Γενικού Προξενείου της Κωνσταντινούπολης και η επικείμενη σύλληψη ενός δεύτερου υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να κρύβεται μέσα στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, γιατί αν βγει έξω θα συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Αυτό λοιπόν θεωρείται από τις ΗΠΑ μια ευθεία επίθεση εναντίον αλλά και παραβίαση των κανόνων λειτουργίας της Συνθήκης της Βιέννης, κανόνων λειτουργίας των διπλωματικών αρχών σε ξένη χώρα. Και γι' αυτό θα έλεγα μια αμυντική κίνηση των ΗΠΑ ήταν το πάγωμα της υποβολής αιτήσεων για χορήγηση βίζας, που στην ουσία οδηγεί στην απαγόρευση χορηγήσεων βίζας σε Τούρκους πολίτες. Και μάλιστα η Τουρκία αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αντέγραψε επακριβώς την ανακοίνωση του Αμερικανικού ΙΠΕΞ και άλλαξε μόνο όπου Τουρκία είπα. Και επέβαλε και αυτή τα ίδια μέτρα στους ΗΠΑ. Αυτό μάλιστα ένας μεγάλος δραστηγράφος το ονόμασε πεδαριώδης διπλωματία. Εν πάση περιπτώσει, με όλα όσα σας είπα, φαίνεται ότι η κρίση είναι πραγματική. Και αν προσθέσουμε σε αυτό την πολιτική που ασκούν οι ΗΠΑ στο Κουρδικό και στο Ιρακινό Κουρδιστάν και στη Βόρεια Συρία, που ενοχλεί βαθύτατα και εντονότατα την Τουρκία, τότε μπορούμε να πούμε ότι διάγουμε την πιο σημαντική, την πιο σοβαρή πολιτική και διπλωματική κρίση στις σχέσεις της Τουρκίας και των ΗΠΑ της Αμερικής από το 1923 μέχρι σήμερα. Ξέρετε όμως, θα σας πει κάποιος, με όλα τα αυτά, η Τουρκία κάνει σκληρό παιχνίδι εξωτερικής πολιτικής, μία με τον ένα, μία με τον άλλον, με τα χαρακτηριστικά με τη Ρωσία. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή η κρίση με τις ΗΠΑ έχει βαθιά ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις για την Ελλάδα, της οποίας ο Πρωθυπουργός, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επισκέπτεται τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έχει μια άλλη γεωπολιτική διάταξη για μας? Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η κρίση είναι βαθύτερη? Ακούστε, με κάνει να πιστεύω το γεγονός ότι παρακολουθώ τα γεγονότα, δεν διαβάζω περιστασιακά. Παρακολουθώ προφανώς την ανάσα αλλά και το χτύπημα της καρδιάς των Τούρκων, της Άγκυρας, αυτών που την κυβερνάνε καθημερινά, και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι υπερβολή. Αν παρακολουθήσει κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ανακοινώσεις και όλες τις κινήσεις, αν παρακολουθεί τα τελευταία 30 χρόνια μέρα νύχτα, τότε νομίζω ότι αποκτά και τη δυνατότητα και το δικαίωμα να λέει ότι αυτά που αναφέρουμε είναι έτσι. Και νομίζω ότι έτσι είναι η κατάσταση, η κρίση είναι πραγματική, είναι ουσιαστική, αυτά τα γεγονότα δεν γίνονται στην τύχη. Ήδη μιλάμε τώρα, περιόρισαν φυσικά και οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν βγάλει από πέρσι τον Ιανουάριο τις οικογένειές τους από τη βάση του Ιντζερλίκ, και εδώ έρχομαι τώρα στα ελληνοαμερικανικά. Ναι, ναι. Είχαν δώσει οδηγία να φύγουν όλες οι οικογένειες, έμειναν μόνο δηλαδή το προσωπικό που υπηρετεί, που σημαίνει ότι όλα αυτά είχαν προδιαγραφεί, υπάρχουν, τα αίτια είναι βαθιά όπως είπαμε. Τώρα, εδώ ακριβώς αυτοί οι λόγοι, οι προαναφερθέντες λόγοι και το ζήτημα Γκιουλέν αλλά κυρίως το κουρδικό που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την ενότητα της Τουρκίας, υποχρέωσαν την Άγκυρα, τον Ερντογάν, να αποστρέψει το πρόσωπό του από τη Δύση και να το στρέψει προς τη Ρωσία, το Ιράν, την Κίνα και όπου αλλού. Σήμερα νομίζω ότι χθες ήταν στην Ουκρανία, δυσαρεσώντας τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν αυτό φαίνεται, ότι η Τουρκία στην αρχή ξεκίνησε να κάνει αυτές τις απειλές για να αλλάξουν οι ΗΠΑ και η Δύση την πολιτική του στο Κουρδικό. Δεν άλλαξαν και υποχρεώθηκε τις απειλές να τις κάνει πράξη. Και όντως βλέπουμε πρακτικά βήματα
προς την στροφή της Τουρκίας προς τη Ρωσία και στον, στον ευρασιατικό παράγοντα, θα λέγαμε. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Με απλά μαθηματικά, κάθε βήμα που κάνει η Τουρκία προς τη Μόσχα και κάθε βήμα που την απομακρύνει από το ΝΑΤΟ αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο τη σημασία, τη στρατηγική αξία της Ελλάδας και απέναντι στον αμερικανικό παράγοντα, στη Δύση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια κορυφαία στιγμή για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό. Ναι. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, εάν ήταν στο χέρι μου, θα συγκαλούσα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και θα πίσω από κλειστές πόρτες θα ζητούσα να χαραχτεί μια εθνική στρατηγική για το ζήτημα αυτό της επίσκεψης. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αν ήταν ενωμένος, σύσσωμος ο ελληνικός πολιτικός κόσμος και αν αυτό φαινόταν με μια φωτογραφία πριν την επίσκεψη, να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να ζητήσει, πιστεύω ότι, θεωρώ ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν την Σούδα, μια συμφωνία για τη Σούδα, για παράδειγμα, επταετή ή δεκαετή. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα μπορούσε γραπτός και όχι στα λόγια, γιατί ό,τι λέμε στα λόγια είναι σαν να γράφουμε σε μια κολόνα πάγου που όταν λιώσει δεν υπάρχει τίποτα. Μια συμφωνία λοιπόν, τι δίνουμε και τι παίρνουμε. Δίνουμε τη βάση για 10 χρόνια και παίρνουμε αυτά. Τι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε? Πέρα από τα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, θεωρώ ότι η θέση της Ελλάδας θα ισχυροποιηθεί για τον 21ο και 22ο αιώνα και θα βοηθήσει να λύσουμε και το Κυπριακό. Ναι. Εάν για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταματήσουν την άδικη και θα έλεγα και μη συμβατή με το διεθνές δίκαιο πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αν σταματήσουν αυτό και στηρίξουν τις δίκαιες και νόμιμες θέσεις της Ελλάδας στο θέμα της επέκτασης, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει τα χωρικά υδάτα στα 12 μίλια. Και ξέρετε, το πιστεύετε αυτό? Εάν επεκταθούν τα χωρικά υδάτα στα 12 μίλια, τότε δεν υφίσταται κανένα ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Γιατί όλα τα, όχι τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, όλες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι σε περιοχές που θα καλυφθούν από την επέκταση των 12 μιλίων. Από εκεί και μετά όλες αυτά τα αμφισβητούμενα νησιά θα είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, άρα θα είναι ελληνικό έδαφος ξεκάθαρα πλέον, και από εκεί και μετά νομίζω ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα έχονταν τη ασφάλεια της υποστήριξης γραπτός των ΗΠΑ, από εκεί η Ελλάδα θα μπορούσε να χαράξει ένα πραγματικά ευίωνο και ελπιδοφόρο μέλλον. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Σαχίνη? Γιατί αν δούμε τι έχουμε εξοδέψει για την εθνική μας άμυνα τα τελευταία 60 χρόνια, τότε θα διαπιστώσουμε ότι αυτά, όχι αυτά που έπρεπε να ξοδέψουμε, αυτά που ξοδέψαμε περισσότερα από τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, είναι πολύ περισσότερα από το εξωτερικό μας χρέος. Δηλαδή η κακοδαιμονία δεν είναι μόνο το κακό πολιτικό σύστημα και πολιτική. Η κακοδαιμονία της Ελλάδας είναι ο κακός της γείτονας. Και αν θωρακιστούμε με τον τρόπο που σας προανέφερα, τότε ναι, μπορούμε να συζητάμε για ένα άλλο μέλλον για την Ελλάδα. Δυσκολεύομαι να πιστέψω βέβαια τα 12 μίλια, γιατί μετά καληνύχτα τα διεθνή ύδατα, κύριε Καλτερίδη, και δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι οι Αμερικάνοι έτσι αυροχής πόσοι θα λέγανε περάστε. Μα είπαμε ότι αυτά θα μπουν σε ένα χαρτί και θα διασφαλιστούν και τα δικά τους συμφέροντα και τα δικά μας, και σε σχέση με τους διάβλους ελεύθερης ναυσιπλοείας, αυτά έχουν γίνει εργασίες του Υπουργείου Εξωτερικών εξ όσων γνωρίζω. Πολύ ελεύθερα θα κινούνται τα πλοία όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους διάβλους που θα τους χαρακτηρίσουμε ελεύθερης ναυσιπλοείας, και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι εκτός από την Τουρκία, ίσως και τη Ρωσία. Σάββας Καλτερίδης, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ταξίδι την επόμενη εβδομάδα αποκτά άλλη σημασία με βάση τις εξελίξεις στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αρκεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και δεν κάνω καμία εξαίρεση, να αντιληφθεί ότι πέρα από τις προσωπικές του διενέξεις υπάρχουν και μερικά ζητήματα που είναι πολύ σοβαρότερα και πολύ μεγαλύτερα. Έτσι. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, μη με υποχρεώνετε να αναφερθώ στις αθλειότητες που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο,
και σε σχέση. Όχι, με... να σας υποχρεώσω να μου πείτε κάτι αν το έχετε υπόψη σας. Έχετε υπόψη σας ένα περίεργο δημοσίευμα περιοδικού το οποίο χρηματοδοτείται και μάλιστα κατά πληροφορίες πάντα. Δεν έχουμε βεβαιότητες από το Ίδρυμα Σόρος με αφορμή την ανεξαρτησία που θέλουν οι Καταλανοί. Πώς μπέρδεψε τα πράγματα με την Κρήτη. Το έχετε υπόψη σας. Ακούστε. Έχει εκδοθεί εσχάτως ένα βιβλίο το οποίο το έχετε παρουσιάσει. Ναι, ναι. Που λέγεται «Η Κύπρος στο στόχαστρο, γιατί θέλουν μια Κύπρο χωρίς Έλληνες». Δεν θέλουν μια Κύπρο χωρίς Έλληνες μόνο, θέλουν και μια Κρήτη χωρίς Έλληνες. Αυτά είναι σχέδια 50ετίας ή και 100 χρόνων. Ξεκινούν πρώτα με διαφημίσεις αθώες, που υποτίθεται ότι ξέχασαν ή κατά λάθος έβαλαν τη σημαία της υπόδουλης Κρήτης στο Σουλτάνο. Στη συνέχεια παίρνουν τη μορφή δημοσιευμάτων όπως αυτό που αναφέρατε. Υπάρχει ένα γεγονός που κάποιοι πόντιζαν πλάκες για να, με επιγραφές γειτονικής χώρας για να διεκδικήσουν μελλοντικά την πατρότητα του νησιού. Όλα αυτά δεν είναι υπερβολές και αν αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα, κύριε Σαχίνη, είναι για να ανοίξουν τα μάτια τους διάφοροι ευκολόπιστοι οι οποίοι πιάνουν σημαίες και τις σηκώνουν χωρίς να ξέρουν σε τι επικίνδυνα μονοπάτια βαδίζουν και πόσο κακό κάνουν και στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα.